Το ξημέρωμα της 28ης Ιουλίου του 2023 για εμάς, τους ανθρώπους της Κρήτη TV και της εφημερίδας Νέα Κρήτη, το σοκ ήταν μεγάλο βλέποντας τις φλόγες το δεύτερο σπίτι μας. Γίναμε είδηση με εικόνες τρομακτικές όπως αυτές στα αναρρύθμιτα ρεπορτάζ μας. Με τις φλόγες να ξεπηδούν απειλητικά από την οροφή του κτηρίου και να σαρώνουν τα πάντα. Με τον πυρηνό όλεθρο να χτυπά σκληρά τις εγκαταστάσεις μας. Μια νύχτα εφιάλτης με τα συναισθήματα να εναλλάσσονται ταχύτατα. Από τον πανικό της φωτιάς στην ανακούφιση. Πως δεν κινδύνευσαν άνθρωποι και πως αυτή περιορίστηκε χωρίς να καταστρέψει τα πάντα. Κι ύστερα ένα δεύτερο σοκ και μια θλίψη βαθιά όταν το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε την πραγματική καταστροφή σε όλη της την έκταση. Στο τυπογραφείο της εφημερίδας, εκεί από που ξεκίνησε η φωτιά, η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική. Το πιεστήριο που επί δύο και πλέον δεκαετίες τυπώνε την ιστορία της Κρήτης, μετατράπηκε σε παλιοσίδερα. Οι φλόγες έκαψαν και κατέστρεψαν ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά τους και έπειτα η εθάλη που άφησε πίσω της η φωτιά έδωσε το τελειωτικό χτύπημα. Οι ζημιές στις εγκαταστάσεις του ομίλου συνολικά, τόσο κτηριακά όσο και σε τεχνολογικό εξοπλισμό, ήταν τεράστιες και από τη μια στιγμή στην άλλη τίποτα δεν ήταν όπως πριν. Όμως η καρδιά του ομίλου, η άνθρωπή του δηλαδή, συνέχισε να χτυπά πιο δυνατά και παρά την καταστροφή να δίνει αδιάκοπα τον παλμό στην ενημέρωση των κριτικών. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς κανένα ενδιασμό. Από εκείνες τις πρώτες κιόλας ώρες της απόλυτης μαυρίλας, με τον καπνό και τη μυρωδιά του καμένου παντού, το μήνυμα ήταν ένα. Συνεχίζουμε. Η εφημερίδα Νέα Κρήτη, αν και βαθιά λαβωμένη, δεν ανέστειλε την κυκλοφορία της ούτε ημέρα. Ηλεκτρονικά για λίγο και σε μόλις 4 ημέρες και πάλι στα περίπτερα και στα χέρια των κριτικών. Στα σπίτια και στις καρδιές των κριτικών αδιαλείπτως και η Κρήτη TV. Το σήμα της δεν σταμάτησε να εκπέμπει ούτε δευτερόλεπτο και στο καθημερινό τηλεοπτικό ραντεβού της με τους τηλεθεατές της Κρήτης παρέμεινε όπως πάντα απόλυτα συνεπής. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 28 Ιουλίου και η σημερινή μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη για τον όμιλο της Κρήτη TV, όπου και η νύχτα που προηγήθηκε, μιας και υπήρξε μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες από πίκα. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε εδώ όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και να περάσουμε και αυτήν την δυσκολία μαζί. Όρθιοι, ενωμένοι, πιο δυνατοί από ποτέ. Διοίκηση και εργαζόμενοι ένα, απέναντι στο ένα και μοναδικό κοινό χρέος, απέναντι στην Κρήτη και στους κριτικούς. Το στοίχημα για όλους μας, για τη διοίκηση, αλλά και για το προσωπικό αυτού το μήλου είναι ένα. Ότι συνεχίζουμε πιο δυνατοί, με μια υπόσχεση, η οποία είναι και δέσμευση. Τη σωστή, την έγκυρη, τη σωστή πάντα ενημέρωσή σας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ.
Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν αδιαπραγμάτευτο για όλους. Ο δρόμος μακρύς και δύσκολος σε κάθε του βήμα, για να σβήσει κάθε απόχρωση του μαύρου, να απομακρυνθούν κατεστραμμένα μηχανήματα και εξοπλισμός. Να γκρεμιστούν όλα και να χτιστούν πάλι από την αρχή. Οκτώ μήνες και έξι μέρες μετά την πυρήνη καταστροφή, η εφημερίδα Νέα Κρήτη τυπώνεται και πάλι στο σπίτι της. Το φύλλο της 4ης Απριλίου είναι το πρώτο που τυπώθηκε στις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του τυπογραφείου, σηματοδοτώντας την αρχή της νέας εποχής. Πάνω στις τάχτες και τα ποκαίδια, η διοίκηση εμπνευσμένα και με προσήλωση οραματίστηκε, σχεδίασε, επένδυσε για την τεράστια πρόκληση της επόμενης ημέρας και τα κατάφερε. Πάνω σε γερά θεμέλια, αλλά από το μηδέν μια νέα, πολλά υποσχόμενη εποχή ανοίγεται πλέον για τον όμιλο της Κρήτη TV. Από το μαύρο της φωτιάς στο φως της επόμενης μέρας. Το στοίχημα κερδίθηκε. Αυτή η μεγάλη δοκιμασία ανήκει πια στο παρελθόν. Σαν σήμερα ένα χρόνο πριν, ο Όλεθρος. Ένα χρόνο μετά, η απόλυτη αναγέννηση.